Γεια σου, Χριστό, παντός, τα παιδιά που μας τραγούδησαν αυτή την ώρα. Μας έκαναν το κέφι, πιστεύω. Να τους ευχηθούμε καλή υγεία. Να ευχαριστήσω εκ βαθέων τον επικεφαλής αυτής της μολωδίας, έξοχο ιεροψάλτη, συνθέτη, βυζαντινό μουσικό κλπ. Που πάρει κούνα. Και να ευχαριστήσω τον αϊθανή γέροντα, τον πατέρα Ευτύχιο. Δεν ξέρω αν είναι γέροντας, είναι γέρος, δεν είναι. Κοίταξε, επειδή μνημονεύεις κριτικές μαντινάδες και τις πετάς συνέχεια στο τηλέφωνο, πάτερ Ευτύχιε, να σου πετάξω κι εγώ μία, αν και δεν έφτασε στα 90, είσαι ακόμη στα 80. Στα 90 πορπατώ, στα 100 σε αν φτάσω, θα κάτσω να καλοσκεφτώ αν πρέπει να γεράσω. Θέλω να σας μεταφέρω την αγάπη της γυναίκας μου, κάπου αθέατα μπορεί να βρίσκεται εδώ, της αγγελικής της κόρης μας, η οποία δραπέτευσε από τις θεατρικές της υποχρεώσεις των Αθηνών για να βρίσκεται σήμερα εδώ. Μας λείπει η Λένα, βέβαια, η οποία έδινε το καλύτερο της εαυτός στις εκδηλώσεις αυτές πάντοτε. Πιστεύουμε κατά την πνευματική βεβαιότητα της Εκκλησίας μας ότι μας βλέπει από τον ουρανό και χαίρεται γι' αυτό. Θέλω να καλωσορίσω την Ελένη Θεοχάρους, η οποία είναι η αυθεντικότερη και η δυνατότερη φωνή του κυπριακού ελληνισμού διεθνώς σήμερα, να με συγχωρήσει η σεβλότητά της να το φωνάξω αυτό. Να πω ότι είναι ένας συνειδησιακά ανεξάρτητος άνθρωπος, συνειδησιακά ανεξάρτητος άνθρωπος. Τυπικά είναι και ανεξάρτητη από τινών εβδομάδων και πολιτικά. Εκπροσωπεί την Κύπρο και εκπροσωπεί την συνείδηση του ελληνισμού στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, σε ένα πλήθος από διεθνή φόρα, όπου πολλές φορές οι ελλαδικοί ήμεθα απόντες και εκείνη μας υποκαθιστά με γενναιότητα ψυχής. Θέλω να καλωσορίσω τον Μάνο Μεγαλοκονόμο, παλαιών φίλων και στενών συνεργάτη, γέννημα θρέμα αυτής της πόλης, κορυφαίο διπλωμάτη, συγγραφέα μελετών εξωτερικής πολιτικής αλλά και λογοτέχνη ταυτόχρονα. Να χαιρετήσω επίσης τον Δημήτρη Νατσιό, τον πιο παραδοσιακό σύγχρονο δάσκαλο με όλη τη σημασία της λέξης. Εμείς της παλαιότερης γενιάς έχουμε αίσθηση του τι εσήμενε κάποτε δάσκαλος και δυστυχώς δεν σημαίνει σήμερα, ο οποίος πέρα από τα παιδαγωγικά του καθήκοντα έχει χαριτωμένη γραφίδα η οποία αντανακλά τον διάσημο νεοέλληνα συγγραφέα Φώτη Κόντογλου τον Κιδονιέα. Αν διαβάσετε Κόντογλου και διαβάσετε Νατσιό, θα δυσκολευτείτε να διακρίνετε τον έναν από τον άλλο. Να ευχαριστήσω επίσης τον έγκριτο δικηγόρο της πόλης μας και επί σειράν ετών δήμαρχο της Μακεδονικής πόλης των Γρεβενών, τον Σάκη Τζιόγα, ο οποίος μας κάνει την τιμή τα τελευταία χρόνια να συντονίζει
τις εκδηλώσεις μας αυτές. Γέροντα, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ευχαριστώ θερμότατα τον κύριο Παπαθεμελή για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έδωσε να ξαναβρεθώ στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που μεγάλωσα, την πόλη που μου έμαθε την ιατρική, που σπούδασα φιλοσοφία και που έζησα τα πιο καλά χρόνια της ζωής μου. Πάντοτε να είστε καλά, κύριε Παπαθεμελή. Χρονιά και Θεσσαλονικιά, λοιπόν. Το θέμα που πληθήκαμε να αναλύσουμε έχει τίτλο «Βούληση, ταυτότητα, όραμα για να βγούμε από το χρέος». Θα ξεκινήσω από το τέλος. Πώς να βγούμε από το χάος. Πώς να βγούμε από το χάος. Ο ταξίαρχος Παναγιώτης Παναλάς, του οποίου ο γιος Κωνσταντίνος θυσιάστηκε για την πατρίδα κατά την πρόσφατη πτώση του πολεμικού μας ελικοπτέρου στην Κίναρο, μαζί με τους δύο άλλους δύο επεσχάτων ήρωες μας, Αναστάσιο του Λίτση και Ελευθέριο Ευαγγέλου, δήλωσε με περηφάνεια: «Το παιδί μου έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος, ήταν στρατιώτης και φύλαγε Θερμοπύλες. Δεν ήταν απλώς ένστολος, ήταν μάχημος και έπεσε αμυνόμενος προαιωνίου εχθρού». Η θυσία του Πανανά και των δύο άλλων αξιωματικών του ναυτικού μας δείχνει τον δρόμο για την έξοδο από το χάος. Η προσωπική θυσία και η αυταπάρνηση είναι ο τελευταίος θάμνος στον κρεμό που μπορεί να τον αρπάξει η πατρίδα μας στην ατέρμονη πτώση της και να σωθεί. Βεβαίως η ρητορική της θυσίας και της αυτοθυσίας, όπως χρησιμοποιείται από αχρίους πολιτικούς, δεν συγκινεί καθόλου τον λαό, διότι ξέρει ότι του λένε ψέματα. Έχει εξαντληθεί πια αυτό το ζήτημα της θυσίας όταν ακούγεται από άθλιους πολιτικούς. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ζήτησε πρόσφατα να αποκόψουμε τον οφάλιο λόρο που μας δένει με την Ελλάδα και η τέως επίτροπος της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστήλουμε τις ελληνικές σημαίες από το νησί. Κάτι ανάλογο που μας ζήτησε και ο κυβερνήτης Πάλμερ στα Οκτωβριανά του 1931. Αυτό είναι κατάντια, είναι φθορά, είναι χάος. Έτσι θα γίνουμε κρίση, λέει όλοι εκεί κάτω στην Κύπρο, διότι θα αποδεχθούμε μια λύση που, την λύση που μας προτείνουν. Λύση υποταγής και εκτουρκισμού και το νησί μας θα μετατραπεί σε Ελντοράτο. Και εμείς τους απαντήσαμε ού περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα. Όπως και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, όπως και ο Κυριάκος Μάτσης της Θεσσαλονίκης και του δικού μου. Η διαφθορά και η παρακμή κυριαρχούν στον πολιτικό μας βίο και η κοινωνική επιτυχία που είχε ταυτιστεί με την οικονομική για πολλά χρόνια από τους κοντόφθαλμους και μικρούς που διαχειρίστηκαν τον δημόσιο λόγο, σήμερα συνοψίζεται στη δυνατότητα διασφάλισης ενός μισθού εξευτελιστικής διαβίωσης. Ωστόσο, οι εγκληματίες που οδήγησαν το έθνος στη μιζέρια και στην ταπείνωση παραμένουν ατιμόρυτοι και απλώς προσπαθούν να επιβεβαιώσουν κατά καιρούς την αθλειότητά τους με προτάσεις υποταγής και ταπείνωσης του ελληνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους εδώ που είστε σήμερα, κύριοι και κύριοι, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν ένα δύσκολο θέμα, το οποίο δεν ήξερα και από πού να το ξεκινήσω. Και επειδή ήθελα να βρω και ένα καινούριο τίτλο, αν θέλετε, για την ημερίδα, το ονόμασα, ας μην νομίσετε ότι είναι απεσιόδοξος, γιατί πάντα υπάρχει μια ελπίδα, αλλά το ονόμασα «Τραχής, ο ανήφορος προς την επιβίωση». Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει τις τελευταίες 4.000 χρόνια, έχει δημιουργήσει εποχές εντυπωσιακής πρόοδου και έχει επιζήσει από πολλές καταστροφές. Έχει κυριολεκτικά φτάσει άλλοτε στο απόγειο της δόξας και άλλοτε στο κύρος της καταστροφής. Η εποχή που ζούμε σήμερα, 70 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι και πάλι ιδιαίτερα κρίσιμη. Κίνδυνοι εξωτερικοί και εσωτερικοί απειλούν και πάλι τον ελληνισμό. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς τη λιτότητα των τελευταίων ετών με τις παράπλευρες συνέπειές της, την μαζική φυγή των νέων στο εξωτερικό, το δημογραφικό, το προσφυγικό τελευταίο, την εκπαίδευση, τα γεωπολιτικά ζητήματα,
Κυπριακό Σκόπιανο τη μόνιμη απειλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Είναι όλα σοβαρή κίνδυνη για τον Ελληνισμό που κρατούσε αγωνία για το μέλλον του, πιστεύω, την πλειονότητα των σκεπτωμένων Ελλήνων.